I think we can make a start while νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βλέπω τους τελευταίους συναδέλφους οι οποίοι μπαίνουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που ήρθατε σε αυτή την press conference μετά το Eurogroup. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με άλλα θέματα πριν στραφώ προς την Ελλάδα, που υποθέτω ότι είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους σήμερα. Συζητήσαμε τις αιτήσεις οι οποίες υπήρξαν εκ μέρους της Πορτογαλίας για να τους επιτρέψουμε να αποπληρώσει το δάνειο προς το IMF. Πρέπει να πω ότι το Eurogroup υποστήριξε την πρόταση της Πορτογαλίας να αποπληρώσει νωρίτερα το δάνειο, δίνοντας μια δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του δανείου το οποίο έχει. Η Πορτογαλία μπόρεσε να εξυπηρετήσει αυτό το δάνειο και μπόρεσε να το κάνει και έτσι την υποστηρίζουμε. Όπως και η Ιρλανδία, η οποία άρχισε το νέο της σύστημα αποπληρωμής νωρίτερα, και αυτό καταδεικνύει ακριβώς πόσο γρήγορα μια χώρα μπορεί να επανέλθει και να σταθεί στα πόδια της όταν έχει ένα τόσο επιτυχημένο πρόγραμμα και στηριζόμενη στις συνεχιζόμενες αναδιαπραγματεύσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και αύριο στο ΕΚΑΦΗΝ, όπου θα είναι παρόν και το EFSM, και θα δούμε ποιες είναι οι τεχνικές και εθνικές διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν σε σχέση με αυτές τις δύο αποφάσεις. Όσον αφορά την Κύπρο, κοιτάξαμε ακριβώς ποια είναι η εξέλιξη του προγράμματος. Είδαμε ότι ποιο είναι το πρόγραμμα και πλαίσιο, το οποίο βλέπει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να κοιτάξουν να μπορέσουν να επανέλθουν στην σταθερή τους εργασία, η οποία να δίδουν δάνεια. Πρέπει να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα στο πρόγραμμα ανάκαμψης της Κύπρου. Εάν και αν πραγματικά οι δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν τώρα στην Κύπρο, θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στο δρόμο των φυσιολογικών εξελίξεων. Γι' αυτό είπαμε και στην Κύπρο να εφαρμόσει το πρόγραμμα πλαίσιο ώστε να τον πιο γρήγορα. Κοιτάξαμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη, βασιζόμενη στις προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν. Θα πω κάτι, αλλά νομίζω ότι ο Πιέρ θα σας πει περισσότερα. Και εγώ εξήγησα ακριβώς τι είπα στους συναδέλφους την τελευταία Πέμπτη στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής, όταν συζητήσαμε την κατάσταση της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικής Ένωσης, προετοιμάζοντας την παρούσα έκθεση, την οποία θα παρουσιάσουμε κατά Κρήτη τον Ιούνιο. Τέλος, είχαμε το θέμα του διεθνούς ρόλου στο ευρώ. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε θίξει ο Γάλλος συνάδελφος πριν από κάποιους μήνες. Είπαμε ότι το ευρώ παραμένει ένα πολύ σημαντικό νόμισμα, σαν ένα παράλληλο νόμισμα για πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι όμορες στη χώρα του ευρώ. Επίσης, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και διευκολύνσεις οι οποίες δίνουμε ταυτόχρονα όταν γίνεται χρήση αυτού του νομίσματος ο νόμισμα αναφοράς. Αυτό αναγνωρίστηκε από όλους και παρόλο ότι είπαμε ότι ο ρόλος του ευρώ θα πρέπει να είναι κατευθυνόμενος από τις αγορές, μπορούμε να δούμε και θα δούμε σε βάθος τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν εάν κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει όχι το ευρώ στους διεθνείς τομείς και χώρους. Ζητήσαμε από την Κομισιόν και από το Euro Working Group να κοιτάξει εντελεχώς αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο ήμισυ του ενεστώτος έρθου. Και τώρα στρέφουμε προς την Ελλάδα. Όπως θα θυμόσαστε, στον τελευταίο Eurogroup είχαμε συμφωνήσει ότι δεν έχουμε ένα κοινό τρόπο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Είχαμε ένα σύμφωνο και δεν φτάσαμε σε ένα κείμενο το οποίο να μπορούμε να υπογράψουμε και δύο. Μίλησα σήμερα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και παρακάλεσα και τους άλλους θεσμικούς φορείς να αρχίσουμε την τεχνική εργασία και να πούμε πού βρισκόμαστε στα πλαίσια του ενεστώτος προγράμματος, ποια είναι τα στοιχεία όπου η κυβέρνηση θα μπορούσε να συμφωνήσει. Υπήρξε μια αναφορά στο 70-30, είχε γίνει, είπαν υπέρ του 70, αλλά όχι του 30. Είπαμε στους θεσμικούς φορείς να κοιτάξουν ακριβώς τι σημαίνει αυτή η προϋπόθεση
και να πούμε ποια είναι τα εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε σε σχέση με τα προγράμματα της ελληνικής κυβερνήσεως για να καλύψει το σκέλος του 30%. Σήμερα μας είπαν οι διάφοροι θεσμικοί φορείς ότι μέσα από τις συζητήσεις οι οποίες έγιναν την Παρασκευή και το Σάββατο, τα ακόλουθο. Η πρώτη αντίδραση των υπουργών στο Eurogroup ήταν μια αίσθηση απογοήτευσης για το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων. Καταλάβαμε την δουλειά την οποία έγινε κατά διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά ήμασταν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν υπήρχε κοινό πεδίο που ακριβώς θα μπορούσε να υπάρξει μια προσαρμογή αυτού του προγράμματος, που το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να προωθηθεί, να υποστηριχθεί από την παρούσα κυβέρνηση. Τις τελευταίες μέρες, μέχρι την αρχή της παρούσης συνεδριάσεως, μιλήσαμε με Έλληνες συναδέλφους για να δούμε ακριβώς μέχρι ποιου σημείου μπορούσαν να υπάρξουν προσαρμογές ως προς τις διατυπώσεις οι οποίες υπήρχαν και νέα βήματα. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό στην αρχή της παρούσης συνεδριάσεως. Στη συνεδρίαση αυτή, αφού μας πληροφόρησαν οι θεσμικοί φορείς ποια ήταν η κατάσταση και πού βρισκόμαστε και τι είναι αυτό το 70-30 και η υπόθεση πάνω αυτού του σχήματος 70-30, είπαμε ποια είναι τα βήματα τα επακόλουθο. Και το γενικότερο αίσθημα του Eurogroup εξακολουθεί να είναι ότι πρέπει να παρακαλέσουμε από τους Έλληνες να ζητήσουν να υπάρχει μια επέκταση του ισχύοντος προγράμματος. Είπαμε ότι σε σχέση με το πόσο αυτό το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και ποιες είναι οι μελλοντικές διευθετήσεις οι οποίες θα δοθούν στην Ελλάδα, πρέπει να έχουμε χρόνο. Και ο καλύτερος χρόνος είναι εδώ και τώρα να επιμηκύνουμε το ισχύον πρόγραμμα. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε το χρόνο, τους μήνες, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προβλέψουμε μελλοντικές αλλαγές ή τροποποίησεις. Μια τέτοια επιμήκυνση του προγράμματος θα επέτρεπε στους Έλληνες να κάνουν χρήση την ευελιξία η οποία εμπεριέχεται σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Θα μπορούσαν να μιλήσουν με τους θεσμικούς φορείς, να αλλάξουν κάποια στοιχεία. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με αυτό το θέμα. Άρα, η επιμήκυνση του προγράμματος θα έπρεπε να συνάδει με μια σειρά από δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές, και θέλω να αναφερθώ στα βασικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι, να υπάρχει μια ευελιξία στο πρόγραμμα. Είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά να υποβάλουμε νέα προγράμματα και να αντικαταστήσουμε κάποια, όχι με μονομερείς αποφάσεις και κινήσεις όμως. Να υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες όχι να αποσύρουμε κάποια προγράμματα, εκτός αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων και αν δεν υπάρχει πλήρης χρηματοδότηση εμπροκειμένου. Μια αίτηση θα πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη δέσμευση όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Ελλάδος έναντι των δανειστών της και να υπάρχει και απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά τον οικονομικό πιστωτικό τομέα. Όταν μιλάμε για επιμήκυνση ενός προγράμματος, ενός διευρυμένου προγράμματος, με ευελιξίες το maximum δυνατόν, αυτό θα σημαίνει και δέσμευση των ελληνικών αρχών για να μπορέσουν επιτυχώς να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα αυτό. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους. Κάποια άλλο αίτημα θα πρέπει να υπάρξει στα πλαίσια μιας στενής εργασίας και στα πλαίσια ενός διαλόγου με τους φορείς και βάσει αυτού του θέματος είπαμε ότι είμαστε κάθε διάθεση να συνεχίσουμε τη συζήτηση εμπροκειμένου. Είναι τώρα το θέμα των ελληνικών αρχών να αποφασίσουν εάν θέλουν επιμήκυνση αυτού του προγράμματος, εάν θα αποδεχθούν την προσφορά να υπάρχει ευελιξία μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και να δώσουν εκείνες τις δεσμεύσεις στις οποίες ανέφερα, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για όλα τα μέλη του Eurogroup. Υπήρχε σε όλο το Eurogroup μια πολύ ουσιαστική θέση άποψη ότι η επόμενη κίνηση πρέπει να έρθει από τις ελληνικές αρχές, εκείνες πρέπει να αποφασίσουν εάν πραγματικά θέλουν επέκταση του ισχύοντος προγράμματος, κάνοντας χρήση της ρήτας ευελιξίας και ταυτόχρονα δίνοντας τις αντίστοιχες δεσμεύσεις. Όσον αφορά τις διεργασίες και τις διαδικασίες, λόγω του χρόνου διαγράμματος και των πιέσεων του κοινοβουλευτικού διαλόγου, μπορούμε να δώσουμε μια εβδομάδα, αλλά αυτό είναι όλο. Εάν πραγματικά υπάρξει αίτηση για επιμήκυνση, θα το κοιτάξουμε. Θα κοιτάξουμε οι θεσμικοί φορείς να μας δώσουν τη γνώμη τους.
και την συμβουλή τους και αν αυτό είναι δυνατόν μπορούμε να έχουμε και ένα post outcome, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε την Παρασκευή ένα έξτρο Eurogroup, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφασίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ βρισκόμαστε εδώ και τώρα και τώρα θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στον Πιέρ Μοσκοβισί. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε όσα είπε ο Γερούμ. Όπως είπα και νωρίτερα, κατά την άφηξή μου, ο στόχος της Κομισιόν ήταν να υπάρχει μια συνολική συμφωνία, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια νέα φάση στην σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στους εταίρους της, δηλαδή τους θεσμούς, αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Πιστεύω ότι ήταν δυνατό να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία και αυτό ήταν και το επιθυμητό και ότι θα ήταν πραγματικά κάτι για το οποίο θα ήταν πολύ θετικό και για την Ελλάδα και για την ζώνη του ευρώ. Κάτι το οποίο δεν επετεύχθη σήμερα. Βεβαίως, οι συζητήσεις θα είναι χρήσιμες και επικοδομητικές, αλλά δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε ως καταληκτικές. Η διαδικασία η οποία παρουσιάστηκε από τον Γερούν έχει ως εξής. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά αίτημα για επέκταση του προγράμματος. Είναι το πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται οι δράσεις μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, και όποιος είναι μέλος της Ένωσης πρέπει να σέβεται και τους κανόνες της. Ταυτοχρόνως δε, πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή βούληση, το οποίο ήταν κατανοητό από όλους, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής κυβέρνησης, να κάνει χρήση αυτής της ευελιξίας και να το πράξει αυτό, αποφεύγοντας την ανάληψη μονομερών δράσεων, αλλά σε οι δράσεις και τα βήματα να αναλαμβάνονται σε μια συνεργατική λογική μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων της. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα και αναγκαιότητα να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην Ελλάδα, την ελληνική κυβέρνηση και τους εταίρους. Βεβαίως, όταν εκφράζει ο λαός σε μια δημοκρατία την άποψή του, αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Στο μάλλον το πλαίσιο του προγράμματος αυτού λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να υπάρξει για την Ελλάδα ένα σχήμα στήριξης. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο την εβδομάδα αυτή. Όλοι λοιπόν οι εταίροι θα εργαστούν προκειμένου να υπάρξει μια λύση που να σέβεται την ψήφο του ελληνικού λαού, καθώς επίσης και τους κανόνες της Ευρωζώνης. Είναι όμως σαφές, και αυτό κατέστη σαφές σήμερα, ότι πλέον εναπόκειται στην πλευρά της Ελλάδας να κάνει το αναγκαίο βήμα και συμφωνήσαμε όλοι επ' αυτού. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε τρία άλλα σημεία εν κατακλείδη σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία. Έγινε ένα αίτημα προκειμένου να μπορέσει να αποπληρώσει το πρόγραμμα 1,5 του δανείου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει μια ανανεωμένη εμπιστοσύνη από πλευράς αγορών προς την χώρα αυτή. Από την αρχή της κρίσης έχει κάνει πολύ σημαντική πρόοδο η χώρα αυτή και βεβαίως θα υπάρχει μία εξοικονόμηση 0,5 δις ευρώ σε ό,τι αφορά εξοικονόμηση σε επίπεδο τόκων για την Πορτογαλία και βεβαίως εξασφάλιση βιωσιμότητας του χρέους της. Για την Κύπρο υπογραμμίζω την σπουδαιότητα σε ό,τι αφορά τις κυπριακές αρχές χωρίς καθυστέρηση να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία σε ό,τι αφορά ζητήματα ενυπόθηκων δανείων και κατασχέσεων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κυπριακή οικονομία. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα επίσης να παροτρύνω όλους τους εμπλεκόμενους στην Κύπρο να βάλουν ένα τέλος σε αυτήν την ανασφάλεια και να ανοίξουν το δρόμο για έναν υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα στην Κύπρο που είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η Κύπρος να επιστρέψει στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Το τρίτο σημείο έγινε συζητήσεις σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για το μέλλον και παρουσίασα την κατάσταση στο Eurogroup κατά την προετοιμασία των συμβουλών μας απέναντι στην Ιταλία, την Γαλλία και το Βέλγιο και το μόνο που μπορώ να πω τώρα
είναι ότι συνεχίζεται η πρόοδος σε ό,τι αφορά την συνεργασία μας. Οι ανταλλαγές που έχουν γίνει σε απόλυτη διαφάνεια και είμαστε στον δρόμο προκειμένου να πληρωθούν όλα τα κενά που τυχόν μπορεί να υπάρχουν. Και περιμένουμε βεβαίως τις γνωμοδοτήσεις μέχρι τέλος του μήνα. Η Κριστίν και ο Κλάους δεν έχουν προετοιμάσει κάποια δήλωση, άρα λοιπόν θα λάβουν ερωτήσεις. Όχι, θα ήθελα να πω κάτι. Καλησπέρα σας καταρχήν. Θα ήθελα απλά να πω εκ μέρους του Διεθνούς Πνευματικού Ταμείου ότι υπήρχε συνένεση σε ό,τι αφορά την πρώιμη πληρωμή μέρους του δανείου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από μέρους Πορτογαλίας και Ιρλανδίας. Η Πορτογαλία, απλά θα ήθελα να πω ότι έχει πετύχει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο. Δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Dijsselbloem. Είπατε ότι υπάρχει μία εβδομάδα για να υπάρχει θέμα επιμήκυνσης. Η Ελλάδα όμως είπε ότι δεν θέλει επιμήκυνση. Το ερώτημα του οποίου τίθεται, τι θα γίνει τώρα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λύγει, θα υπάρξει μία διαπραγμάτευση για ένα επόμενο πρόγραμμα, και αν υπάρχει αυτό, και αν δεν υπάρχει πρόγραμμα στο τέλος του μηνός, τι θα γίνει εμπροκειμένου, οι ελληνικές τράπεζες, ποια είναι η πρόβλεψή σας σε σχέση με το τι μπορούμε να περιμένουμε την 1η Μαρτίου. Ο κύριος Dijsselbloem, η δική μου η προτίμηση ήταν και είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα επιμήκυνσης του προγράμματος, μια δυνατότητα επιμήκυνσης, και νομίζω ότι είναι δυνατό και εφικτό. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Έλληνα συνάδελφο, ο οποίος μιλάει για γέφυρα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι de facto αυτό είναι μια επιμήκυνση, ζητά μια επιμήκυνση, ένα είδος επιμήκυνσης. Επίσης ζητά μια ενδιάμεση λύση, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος, κάποιοι μήνες, για να συζητήσουμε για μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το όνομα το οποίο θα δώσουμε. Αυτό είναι μια μεσοπρόθεσμη λύση, η οποία θα δώσει χρόνο. Αυτή η βάση όμως πρέπει να είναι το παρόν πρόγραμμα, γιατί το παρόν πρόγραμμα έχει χρήματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και είναι σημείο εκκινήσεως για να μιλήσουμε για προϋποθέσεις. Γιατί υπάρχουν ακόμα προϋποθέσεις και απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Υπάρχει ευελιξία προκειμένου, μπορούμε κάτι να βγάλουμε, κάτι να βάλουμε, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν υπάρχει μια κοινή θέση και ένα κοινό συμπέρασμα. Αυτός είναι ο δρόμος μου, δεν θα κάνω καμία σκέψη σε σχέση με αυτό. Έχοντας ακούσει πολύ προσεκτικά τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, νομίζω και από τη δική του την προοπτική, όταν μιλάνε για μια γέφυρα, τότε αυτό το οποίο ζητούν είναι μια μεταβατική περίοδος. Είναι διαφορετικές λέξεις, διαφορετικοί όροι, αλλά οποία περιέχουν το ίδιο, έχουν το ίδιο ακριβώς νόημα. Επαναλαμβάνω όμως ότι η πρωτοβουλία εδώ και τώρα για να ληφθεί αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση την οποία θα πρέπει να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρει το όνομα. Γιατί δεν αποδέχεστε τότε ένα πρόγραμμα γέφυρα και όχι το πρόγραμμα επιμήκυνση, μια ιδέα ότι αυτό να είναι τόσο τοξικό όσο και η λέξη τρόικα. Γιατί δεν μας το εξηγείτε? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο μια συζήτηση περί λέξεων και όρων. Μπορείς κάντα να χρησιμοποιήσεις διαφορετικούς όρους ή λέξεις. Ο λόγος που μιλάμε για επιμήκυνση του προγράμματος προκύπτει από το EFSF και το ESM και τους όρους οι οποίοι διέπουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Τα επίσημα έγγραφα τα οποία έχουμε είναι πολύ σημαντικά. Όταν φτάνουμε σε ένα κοινοβούλιο και ζητάμε έγκριση, μιλάμε για επιμήκυνση ενός ισχύοντος προγράμματος. Και de facto είναι, αν θέλετε, μια γέφυρα για τους επόμενους 6 μήνες για την ελληνική κυβέρνηση, για να εργαστεί και να μπορέσει να διευθετήσει μελλοντικές αποφάσεις τις οποίες θα πάρει και να δούμε πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, όσον αφορά τις λέξεις, μπορεί κανείς να δηλύσει τον κόνοπα ενάως, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως να αποδεχθεί το βασικό πλαίσιο και τα βασικά στοιχεία αυτού του προγράμματος και τις προϋποθέσεις οι οποίες συνάδουν με το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι de facto στο σωστό δρόμο. Αυτή είναι η κοινή γνώση και γλώσσα τα οποία χρησιμοποιούμε. Και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε περαιτέρω.
Ελένη Βαρβιτσιώτη from Καθημερινή, talking about flexibility. Could there σε σχέση με την ευελιξία, θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους για την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το 3% ή 1,5% πρωτογενούς πλεονάσματος, ή υπάρχουν στενά περιθώρια? Ουσιαστικά αυτό το ερώτημα καλύτερα να το απευθύνετε στους θεσμούς. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος πάντα υπάρχει ευελιξία, γιατί η οικονομική κατάσταση και οι όροι μπορεί να αλλάξουν. Υπάρχει λοιπόν ευελιξία σε ό,τι αφορά μέτρα τα οποία αντικαθιστούν ή έρχονται ως ισοδύναμα άλλων μέτρων. Εμείς, σαν Eurogroup, αποφασίσαμε στις βασικές αδρές γραμμές ενός προγράμματος και χρησιμοποιώντας το εργαλείο των αξιολογήσεων, οι θεσμοί φέρουν την ευθύνη προκειμένου να καταγράψουν την κατάσταση και να μας πούνε αν το πρόγραμμα εξακολουθεί να παραμένει στην αρχική του πορεία. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποφασίσουμε περί επέκτασης προγράμματος και στη συνέχεια να πούμε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν είναι στο τραπέζι ή κάποια μέτρα δεν είναι στο τραπέζι. Πολύ απλά δεν έχουμε το χρόνο. Οι τελευταίες μέρες δεν κατέληξαν σε συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τις τεχνικές διαβουλεύσεις. Άρα λοιπόν τώρα αυτό πάνω στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι να παρατείνουμε το πρόγραμμα. Βεβαίως υπάρχει ευελιξία στο πλαίσιο αυτό, όμως το συζητήσαμε και αυτό θα πρέπει να είναι συμπεριφωνημένο και με τους θεσμούς, ότι το πρόγραμμα δηλαδή θα πρέπει να παραμείνει στην αρχική πορεία και θα πρέπει να υπάρξουν και δεσμεύσεις από πλευράς προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την ολοκλήρωση αυτού του νέου προγράμματος ή προγράμματος σε επέκταση. Θα ήθελα να πω κάτι επ' αυτού. Υπάρχει η ορολογία, η φρασιολογία, όπως λέμε, υπάρχουν στοιχεία, πράγματα, αλλά και χρόνος. Σε ό,τι αφορά την φρασιολογία, δεν θα πρέπει κανείς να σταματά επ' αυτού. Συζητήσαμε επί μακρόν στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις του Eurogroup και δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να βρεθεί ένα κοινό έδαφος, μια κοινή θετική καλή βούληση. Και άρα πρώτα λοιπόν έχει να κάνει με την επέκταση του προγράμματος και δεύτερον με την ευελιξία. Αυτά είναι τα πράγματα, τα στοιχεία. Είναι αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για τους λόγους για τους οποίους εξέθεσε ο Γερούν. Είναι αυτά που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Και αυτό που είναι ουσιώδες είναι το αίτημα για επέκταση του προγράμματος. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να εκκινήσουμε τη διαδικασία. Εάν υπάρχει τέτοιο αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση, και εγώ πιστεύω προς το γερόν ότι αυτό είναι δυνατό, τότε μπορούμε να εξετάσουμε την δυνατότητα της ευελιξίας και θα υπάρχει και χρόνος για να συζητηθούν τα θέματα της ουσίας. Άρα λοιπόν μετά από δύο μέρες τεχνικών διαβουλεύσεων δεν είχαμε τον χρόνο να το κάνουμε αυτό. Άρα το πρώτο βήμα θα έχει να κάνει με το αίτημα για παράταση του προγράμματος, καθώς επίσης και δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο της ευελιξίας. Και μετά η συζήτηση επί της ουσίας. Πάντα στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν την ευελιξία και τις δεσμεύσεις. Όμως εδώ πρέπει να είμαστε λογικοί και όχι ιδεολόγοι. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος και μοναδικός τρόπος που μπορούμε να βρούμε μία λύση. Από την Λαστάμπα. Καλησπέρα. Οι Έλληνες εξέφρασαν την θετική του σκέψη απέναντι σε μία πρόταση η οποία παρουσιάστηκε από την Κομισιόν και εξέφρασαν την άποψη ότι δεν δέχονται μία άλλη πρόταση. Και εφόσον έχουμε και την κυρία Λαγκάρντα ενώπιόν μας, θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά αυτήν την μικρή σύγχυση επί των προγραμμάτων και των προτάσεων και των προσχεδίων? Έχουν υπάρξει πολλά προσχέδια και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες, κυρίως και μετά την τελευταία συνεδρίαση του προηγούμενου Eurogroup. Κάποιες φορές ήταν επί της φρασιολογίας, επί του περιεχομένου, κάποιες φορές ήρθαν από τις δικές μας υπηρεσίες, κάποιες φορές από τις ελληνικές αρχές. Εν κατακλείδη όμως δεν υπήρξε συμφωνία στο σημείο αυτό επί των κειμένων. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να προβούμε σε μία
μια εκ νέου διατύπωση ενός τέτοιου ευαίσθητου πολιτικά κειμένου. Άρα επιστρέφουμε στην βάση, την αρχική. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να ζητήσουν οι Έλληνες μια παράταση του τρέχοντος προγράμματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό, το οποίο βεβαίως συνεπάγεται και δεσμεύσει από πλευράς Ελλήνων ότι το λαμβάνουν υπόψη σοβαρά. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους θεσμούς σε ό,τι αφορά την ευελιξία και τυχόν αλλαγές στο πλαίσιο του προγράμματος. Αυτή εξακολουθεί να είναι η προτιμόμενη επιλογή μας. Στο σημείο λοιπόν αυτό βρισκόμαστε και στο σημείο που βρισκόμαστε θεωρούμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη επόμενη κίνηση. Do you want to say one word as a follow-up because it makes more sense? Η κυρία Λαγκάρντ, θέλετε κάτι ως follow-up ή να παραγωγώ? Όχι, λέει ο κύριος Μοσκοβίση. Η Κομισιόν θα συνεισφέρει όπως και όλοι οι άλλοι και θα παίξει το ρόλο της. Γι' αυτό είμαστε και εδώ. Αλλά το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε είναι το Eurogroup. Και αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια. Όσον αφορά το Δουνουτού, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, αλλά παρόλα αυτά άμεσα διασυνδεδεμένη με το τι συμβαίνει. Η κατάστασή μας είναι διαφορετική, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται και το οποίο το Μάρτιο του 16 θα ολοκληρωθεί. Άρα εμείς δεν έχουμε 28 Φεβρουαρίου σαν καταληκτική ημερομηνία. Οπότε αν αναλύσουμε την κατάσταση όπως έχει εδώ και τώρα, πρέπει κανείς να ξανακοιτάξει κανείς του πού βρισκόμαστε. Εγώ το ανέβαλα αυτό περιμένοντας τις εκλογές, αλλά πρέπει άμεσα να κάνουμε μια αποτίμηση του πού βρισκόμαστε. Και αν ζητηθεί μια επέκταση του προγράμματος από το Eurogroup, από την ελληνική κυβέρνηση και τότε θα συνεχίσουμε να κοιτάμε αν πραγματικά αντιμετωπίσουμε το παρόν πρόγραμμα και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί και τότε θα κοιτάξουμε το πρόγραμμα αυτό αναθεώρησης και θα αποφασίσουμε εν ευθέτω χρόνο ακριβώς πού βρισκόμαστε, αν όλο ένα κομμάτι ή ένα επιμέρους στις δεσμεύσεις οποίες έχουμε αναλάβει έχουν υλοποιηθεί ναι ή όχι. Εάν δεν συμβεί αυτό και αν πραγματικά η νέα αντιμετώπιση αυτού του προγράμματος δεν θα γίνει εδώ και τώρα, θα χρειαστεί κάποιες εβδομάδες, ίσως και μέρες. Εάν το συμπέρασμα το οποίο θα βγει είναι ότι δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σωστό σημείο και δεν έχουμε κάνει την αξιολόγηση, τότε de facto δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως Δουνουτού και τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε νέες προϋποθέσεις και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Εδώ είναι η στιγμή όπου μιλάμε μεταξύ της επιμήκυνσης και της γέφυρας. Η επιμήκυνση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει με τη δέσμευση ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε και η γέφυρα. Είναι πραγματικά η έννοια του τι θα συμβεί μετά. Κύριε Ντάιζελμπλουμ, θα μιλήσει η επιμήκυνση του προγράμματος από πλευράς πληρωμών εκ μέρους της Ελλάδος και ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται. Έχει πει κανείς στις ελληνικές αρχές ότι θα πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα για να πάψει αυτή η εκροή κεφαλαίων από την Ελλάδα? Και κυρία Λαγκάρντ, μήπως μπορείτε να μας πείτε η επόμενη δόση του προγράμματός σας πότε είναι, πότε θα πληρωθεί? Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ, όταν ρωτάτε τρεις ερωτήσεις, εγώ πάντα ξεχνάω την πρώτη, λέει ο κύριος Ντάιζελμπλουμ. What payments would Greece get? Τι χρήματα θα πάρει η Ελλάδα? Αυτό θα απαιτήσει καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πρόγραμμα. Βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα και ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του προγράμματος ο οποίος υπήρχε. Αυτό θα το κοιτάξει ακριβώς, θα το κοιτάξουν οι φορείς και θα αποφασίσουν για επόμενες πληρωμές. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μέχρι τέλος του μηνός ισχύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε χρήματα. Οι πληρωμές βασίζονται πάντοτε στις αξιολογήσεις οι οποίες έχουν γίνει και λέμε βάσει των αξιολογήσεων, των δεσμεύσεων και το τι έχει συμβεί, συνεχίζουμε τις πληρωμές. Οπότε εγώ προτιμώ ως σενάριο η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει επιμήκυνση, να μιλήσει πάραυθης με τους εμπλεκόμενους φορούς τι εννοεί με ευελιξίαση, τι πρέπει να αλλάξει, πώς μπορεί να προσαρμοστεί. Αμέσως μετά αρχίζει η εφαρμογή και βασιζόμενη ακριβώς στην επιτυχή εφαρμογή, τότε κονδύλια τα οποία υπάρχουν
τότε αυτά τα κονδύλια μπορεί να δοθούν και να υπάρχει εκταμίευση εκ μέρους της Ελλάδος. Η δεύτερη απάντηση στο ερώτημά σας είναι όχι. Όσον αφορά το IMF, κοιτάξτε, θα δώσουμε χρήματα όταν υπάρχει αξιολόγηση η οποία είναι επιτυχής και η οποία έχει γίνει από τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς. Ο Κλάους, κύριος Ρέγκλιν, θέλετε κάτι ακόμα να απαντήσετε? Νομίζω ότι το ερώτημα σας έχει να κάνει με το ποσό εκταμίευσης το οποίο δυνητικά θα δινόταν. Η τελευταία λοιπόν εκταμίευση οφείλεται από το EFSF με την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης 1,8 δις. Μετά υπάρχει ένα άλλο ποσό το οποίο προέρχεται από τα κέρδη του S&P από προηγούμενο πρόγραμμα και το Eurogroup κατέστησε σαφές ότι η καταβολή αυτού του ποσού θα λάβει η χώρα μόνο με επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Αυτό είναι λοιπόν 1,9 δις ευρώ, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αξιολόγηση και υπάρχει άλλο ένα ποσό 1,9 δις το οποίο θα μπορούσε να καταβληθεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αλλά αν δεν ζητηθεί παράταση δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό. Ένα ερώτημα για τον κύριο Μοσκοβισή. Μιλήσατε για την σπουδαιότητα της προσοχή σε σχέση με την έκφραση της ψήφου του ελληνικού λαού. Καθώς επίσης και την αναγκαιότητα να ζητηθεί μία παράταση. Έχουν γίνει λοιπόν κάποια προσχέδια και φαίνεται με βάση αυτό ότι υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές διεργασίες σε σχέση και με την θέληση της Ελλάδος. Ας επανέλθω λοιπόν στο τέλος του Φεβρουαρίου. Όταν λήξει το πρόγραμμα 28 Φεβρουαρίου, είναι δυνατόν για την Ελλάδα να επανέλθει στο πρόγραμμα? Ναι ή όχι? Και τι θα συμβεί σε ό,τι αφορά τα χρήματα, τα κονδύλια στον EFSF, εάν υπάρξει παράταση σε σχέση με το πρόγραμμα? Φαίνεται σαφές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι περιμένει, αν θέλετε, ένα σήμα από την Ευρώπη σε σχέση με το τι θα πράξει σε ό,τι αφορά τα έκτακτα κονδύλια που έρχονται από τον ELA. Ξέρετε ότι υπήρχε αυτό το επιχείρημα σε σχέση με τον λόγο 70-30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και οι δύο πλευρές συνεφώνησαν ότι θα ήταν δυνατό να τηρηθεί το 70% του τρέχοντος προγράμματος και να υπάρξουν κάποια άλλα ισοδύναμα μέτρα, υποκατάσταση, τα οποία θα έπρεπε να είναι πλήρως χρηματοδοτούμενα σε ποσοστό 30%. Αυτό λοιπόν το 30% δεν είναι ίσονος σημασίας ό,τι αφορά την διενέργεια πολιτικών διαβουλεύσεων. Τώρα, ποιο θα μπορούσε να είναι το 70% και ποιο θα μπορούσε να είναι το 30% και γιατί δεν υπήρξε συμφωνία επ' αυτού? Γιατί θα πρέπει να είναι τα πράγματα πολύ συγκεκριμένα προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η σωστή διαδικασία θα είναι να ξεκινήσει κανείς με το αίτημα για παράταση προγράμματος και χρησιμοποιώντας το εργαλείο της ευελιξίας, το οποίο δεν είναι ίσονος σημασίας, για να υπάρξει ο χρόνος να συζητηθούν θέματα ουσίας. Άρα λοιπόν επανέρχομαι και επαναλαμβάνω ότι είναι η στιγμή για να επικρατήσει η λογική και όχι η ιδεολογία. Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό τόπο, ένα κοινό έδαφος για να υπάρξει μια συμφιλίωση της έκφρασης του ελληνικού λαού στο πλαίσιο των εκλογών, αλλά και του σεβασμού δεσμεύσεων από πλευράς ελληνικού κράτους. Υπήρξε ένα ερώτημα, τι θα συμβεί αν τελειώσει το πρόγραμμα? Κάθε κράτος μέλος το οποίο έχει δυσκολία για να χρηματοδοθεί μπορεί να ζητήσει ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα για οποιανδήποτε χώρα θα είναι ένας συνδυασμός χρημάτων και προδιαγραφών. Και αυτό είναι σαφές μέσα στους κανονισμούς μέσα στους οποίους κινούμεθα. Αλλά εάν μιλήσουμε για τη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα εδώ και τώρα και την ανάγκη για σταθερότητα και μέσω πρόθεσα και άμεσα, θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά, εμείς προτιμούμε πάνω απ' όλα να υπάρχει μια επιμήκυνση
διεύθυνση του προγράμματος, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε για μελλοντικές διευθετήσεις. Τι θα συμβεί με τα χρήματα, εάν το πρόγραμμα αφού τελειώσει και τα χρήματα επανέλθουν, τότε τα χρήματα θα επανέλθουν στο VFSF ως ομόλογα και τα χρήματα θα επιστραφούν στο Λουξεμβούργο. Δεν ξέρω, Κλάος, θες να με διορθώσεις, κάνω κάτι λάθος, δεν με διορθώνει, άρα αυτό είναι. Τα χρήματα θα πάνε πίσω στο Λουξεμβούργο. Αν Λίντς από την Irish Times, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον τραπεζικό τομέα. Υπάρχει μία ανησυχία σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχει μια εκροή των 2 δις τη βδομάδα. Τι γίνεται, υπάρχουν έλεγχοι σχετικά με τα κεφάλαια αυτά? Και επίσης, βλέπετε ότι θα έχει μεγάλη κίνηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Τι θα γίνει, το επόμενο Eurogroup την Παρασκευή θα γίνει, αφού πάρουν κάποιες αποφάσεις στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Τράπεζας την Πέμπτη? Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα πρέπει να αναλλάξει τις ευθύνες της, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το τι συμβαίνει, λέει ο κύριος Τάιτλμπομ. Το επόμενο ερώτημά σας, η απάντηση είναι όχι. Και όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, εάν το Eurogroup θα υπάρξει αυτή τη βδομάδα, αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αν η ελληνική κυβέρνηση ζητήσει επιμήκυνση του προγράμματος. Και αυτό σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις τις οποίες ζήτησε το Eurogroup. Όταν υπάρχει αυτό, τότε θα αποφασίσουμε τι θα γίνει ακολούθως. Από τις κάτω χώρες. Κύριε Ντάιτλμπομ, είπατε ότι την Παρασκευή είναι το επόμενο όριο και ορόσημο. Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να περάσει και η Παρίσι και να αν υπάρχει ένα μήνυμα? Αν υπάρξει αυτό, τι θα συμβεί με την Ελλάδα στην Ευρωζώμη, αν έχουμε και αυτή την Παρασκευή και δεν συμβεί απολύτως τίποτα τότε? Δεύτερον, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν την επόμενη εβδομάδα να έχουμε ένα Euro Summit απλώς και μόνο για να μην υπάρχει η απόλυτη πρόσκρουση Ελλάδας και Ευρωζώνης? Όσον αφορά το τελευταίο θέμα, μίλησα με τον πρόεδρο κύριο Τάσκ και είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να υπάρξει σύγκληση συνόδου κορυφής Eurozone. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, τι θα συμβεί εάν, θα απαντήσω αυτό το είπα σε 2 άλλους συναντέλφους σας μέχρι σήμερα, και αυτό είναι ότι υπάρχει χρόνος και υπάρχει και δυνατότητα του να υπάρξει μια συμφωνία όσον αφορά μια επιμήκυνση. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Επαναλαμβάνω μια φορά, άκουσα πολύ προσεκτά τον Έλληνα συνάδελφο και μιλάει για μια γέφυρα, για τη δημιουργία χρόνου. Είναι μια άλλη λέξη για την έννοια επιμήκυνση. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής αν υπήρξε ένα αίτημα επιμήκυνση μέρου της ελληνικής πλευράς, το οποίο να συνάδει και να συνοδεύεται για να δημιουργηθεί και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και ημών, και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία και να επιτρέψουμε πραγματικά να υπάρχουν και συζητήσεις όσον αφορά μελλοντικές εξελίξεις. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία συζητάμε. Η τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ εσείς. Star Channel Ελλάδα. Υπάρχει μία άποψη στην Ελλάδα ότι αν δεν υπάρχει επιμήκυνση και δεν έχουν, και έχουν ένα νέο πρόγραμμα, θα έχουν πολύ πιο εύκολα προγράμματα, πολύ πιο ευέλικτα, το οποίο, αν κατάλαβα καλά τους κανόνες του ESM, δεν θα υπάρχει, δεν θα είναι πιο ευέλικτο, πιο ευνοϊκό. Λοιπόν, μπορείτε να διευκρινίσετε άλλη μια φορά, τα μέτρα τα οποία θα παρθούν είναι πάντα τα ίδια, πρέπει να είναι ποσοτικά και να είναι ορθά και όλα τα σχετικά? Και επίσης, ελληνικές πηγές λένε επί μονή μου βάσεως ότι ακόμα και σε αυτό το κείμενο, το οποίο τελικά δεν υπογράφηκε, αισθάνονται ότι έχουν παγιδευθεί μέσα στο πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Είναι όντως παγιδευμένοι ή δεν είναι παγιδευμένοι και υπάρχει ευελιξία, όπως λέτε? Ο κύριος Τάιτλμπομ, όπως είπα εγώ, όπως είπε ο κύριος Μοσκοβισή, υπάρχει ευελιξία μέσα στο πρόγραμμα. Επίσης όμως πρέπει να είμαι απόλυτα σίγουρη ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει να μπορεί να αναπτύσσεται, ότι καλύπτει τους στόχους του προϋπολογισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει, έχει επιτευχθεί πρόοδος τα τελευταία χρόνια και θα ήταν πολύ κρίμα και θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία εδώ και εκεί αν αυτή η πρόοδος χανόταν στη διαδρομή. Αν μέσα αυτό το πρόγραμμα υπάρχει ένα περιθώριο
τώρα για συζήτηση, αλλά εμείς λέμε χρειαζόμαστε χρόνο. Οι θεσμικοί φορείς χρειάζονται χρόνο να μιλήσουν με την ελληνική κυβέρνηση. Τι θέλουν αυτά τα μέτρα που λένε, τι σημαίνουν, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στα φορολογικά και όλα τα σχετικά. Αν ζητήσουν για μια επιμήκυνση τώρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να κοιτάξουμε αυτά τα στοιχεία και να υπάρξει ευελιξία για το μέλλον. Και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος και ο καλύτερος δρόμος. Και αυτό είναι και το μήνυμά μου στην ελληνική κυβέρνηση. Είμαστε εδώ. Θέλουμε μια επικοδομητική συζήτηση και συνεργασία. Θα προετοιμαστούμε από σήμερα το βράδυ και μετά για να έχουμε την επιμήκυνση και μετά να μπούμε στις λεπτομέρειες της ευελιξίας και θα έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο θα μας επιτρέψει πραγματικά να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Πρέπει όμως να μπούμε μέσα στη διεργασία. Να υπάρχει μια κίνηση και κινητικότητα, άρα να υπάρχει επιμήκυνση. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, το νέο πρόγραμμα θα είναι πολύ διαφορετικά. Όχι, δεν νομίζω, γιατί είναι με πάρα πολλούς γενικούς όρους. Το ESM μιλάει για πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Θα είχε σχέμα με φορολογική πραγματικά αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα ήταν διαρθρωτικά. Θα μιλούσε για ανταγωνισμό. Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να είναι ισχυρή και ανταγωνίσιμη και ανταγωνιστική. Και τρίτον, θα είχε να κάνει με ένα πολύ σταθερό και υγιή οικονομικό τομέα. Και όλα αυτά απαιτούν και άλλα μέτρα, αναθεωρήσεις, πάνω απ' όλα. Ναι, ναι, μερικά δεν θα είναι τόσο ευχάριστα, αλλά είναι η δουλειά η οποία πρέπει να γίνει για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θα είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Και αυτός είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε. Όταν μιλάμε για επιμήκυνση και μέλλον, τότε πρέπει να μιλήσουμε πραγματικά για σταθερότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής του